Με Κρήτη σήμερα θα ταξιδέψει και θα κλείσει τη σημερινή εκπομπή σε δύο διαφορετικούς προορισμούς θα πάμε. Θα ξεκινήσουμε με Νάξο και θα πάμε Καλαμάτα. Βγαίνουμε από τα σύνορα της Κρήτης, από τα όρια της Κρήτης. Πάμε Νάξο και θα συναντήσουμε τον κύριο Βαγγέλη Κατσαρά, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος τουρισμού. Και μάλιστα να σας ευχαριστήσω και να σας καλησπερίσω, αντιδήμαρχε. Καλησπέρα, καλησπέρα από την όμορφη Νάξο εδώ. Εμείς εδώ έχουμε και δεσμούς φιλίας, η Νάξος και η Κρήτη. Εσείς έχετε το Ψιλορίδι και εμείς έχουμε το Ζα. Σωστό. Εδώ πέρα έχουμε και χωριό η Απείρανθος, οι Απεραθήτες εκεί. Είναι ένα παραδοσιακό χωριό εδώ της Νάξου, οι οποίοι μιλάνε την ίδια διάλεκτο με τους κρητικούς. Δηλαδή, αν έρθει ένας κρητικός πάνω και ένας αντίστοιχος κατεβεί κάτω στην Κρήτη, θα δείτε ότι είναι ακριβώς περίπου την ίδια διάλεκτο μιλούν. Τους φέρνουμε κοντά λοιπόν σήμερα. Εδώ είμαστε. Φυσικά και είναι σημαντικό βέβαια γι' αυτό ότι εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε και δρομολόγια καθημερινά από την Κρήτη, από το Ηράκλειο της Κρήτης. Οπότε πολύ εύκολα και ο ταξιδιώτης μπορεί, ειδικά η Κρήτη, μπορεί να έρθει εδώ στο νησί να απολαύσει τις διακοπές του. Εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, όπως θα δείτε, στο λιμάνι της Νάξου. Είναι η πύλη εισόδου εδώ που δεχόμαστε καθημερινά αρκετό κόσμο. Εδώ πέρα ξεκινήσαμε σιγά σιγά τον τουρισμό, έτσι να δώσουμε έτσι μια εικόνα. Ποιοι στηρίζουν περισσότερο εσωτερικός τουρισμός, αντιδήμαρχε? Έχουν ξεκινήσει και οι ξένες αγορές από Γαλλία, Γερμανία, σιγά σιγά, αλλά κυρίως έχουμε και τους Έλληνες. Τώρα εν όψη και του τριήμερου του Αγίου Πνεύματος υπάρχει έτσι μια καλή κινητικότητα, ας το πούμε, και λόγω της κατάστασης, ας πούμε, πάει... θα είναι αρκετός κόσμος θα επιλέξει το νησί μας. Βέβαια, αυτό που παρατηρείτε είναι ότι φέτος η σεζόν Ιούλιο-Αύγουστο πάει πάρα πολύ καλά. Περιμένουμε, εμείς σαν νησί είμαστε ένας δυνατός προορισμός. Ακολουθούμε όλες τις υγειονομικές υποδείξεις, τα ξενοδοχεία και η εστίαση και γενικότερα όλοι οι κλάδοι του τουρισμού. Έτσι ώστε να υποδεχτούμε τον κόσμο. Βλέπουμε ότι γίνεται μια ιδιαίτερη αναφορά από κράτη του εξωτερικού και από την Αγγλία και από την Γερμανία και από το Ισραήλ που θα έχουμε θαύριο κάποιους δημοσιογράφους οι οποίοι θα επιλέξουν εδώ το νησί να έρθουν. Γενικά η εικόνα του νησιού είναι πάρα πολύ καλή προς τα έξω. Ο ταξιδιώτης εδώ έχει τη δυνατότητα να απολαύσει και τις ωραίες θάλασσες και το καλό φαγητό και τα αξιοθέατά μας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι μπορεί να γεμίσει τις ημέρες του ερχόμενος εδώ στην Νάξο. Δεν έχουμε βέβαια μόνο την Νάξο, γιατί δεν θέλω να αναφερθούμε μόνο στην Νάξο. Έχουμε και τις Μικρές Κυκλάδες, που είναι ένα σύμπλεγμα νησιών. Έχετε και τα Κουφονίσια, αντιδήμαρχε. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Τέσσερα νησιά, Ηρακλείας, Κινούσα, Κουφονίσι, Δονούσα, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους ανήκουν στο Δήμο Νάξου. Έχουν ξεκινήσει και αυτοί. Είναι και COVID-free νησιά. Φανταστείτε ότι έχουν εμβολιαστεί όλα αυτά τα μικρά νησάκια. Είναι πολύ καθαροί προορισμοί. Καθώς επίσης και το νησί της Νάξου, επίσης είμαστε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό. Ο κόσμος έχει εμβολιαστεί, οπότε είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι η ουσία, ότι είμαστε έτοιμοι και υποδεχόμαστε καθημερινά τον κόσμο. Έχουν ανοίξει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστίαση, εμπόριο στο σύνολό του? Βέβαια, σχεδόν στο σύνολο. Αν φανταστείτε ότι πέρσι λόγω του κορονοϊού πολλά ξενοδοχεία είχαν παραμείνει κλειστά, το σημαντικό φέτος είναι ότι όλα τα ξενοδοχεία σχεδόν έχουν ανοίξει, πλην ελάχιστων περιπτώσεων που ενδεχομένως θα ανοίξουν και αυτά τον επόμενο μήνα. Και τα εμπορικά καταστήματα και τα τουριστικά και η εστίαση στο σύνολό της. Περιμένουμε καθημερινά να ανοίξουν όλες οι αγορές γενικότερα. Περιμένουμε τα μέτρα να χαλαρώσουν περισσότερο και με το θέμα της μουσικής και το live, γιατί εμείς κάνουμε και πάρα πολλές εκδηλώσεις καλοκαιρινές και καταλαβαίνετε με την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί, εμείς ήταν πολύ δύσκολο για την περσινή χρονιά. Εφέτος είμαστε σχεδόν έτοιμοι να δούμε και τα μέτρα πώς θα εξελιχθούν. Μάλιστα. Έτσι ώστε να έχουμε ένα πλούσιο καλοκαίρι και σε εκδηλώσεις και από μεριά εκδηλώσεων. Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εδώ είμαστε και με μεγάλη χαρά να τα ξαναπούμε και να ενώσουμε τους δύο τόπους όπως κάναμε και σήμερα. Φυσικά σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ και να ξέρετε έχετε και ανοιχτή πρόσκληση να έρθετε εδώ
στο νησί μας, να δείτε και αυτά που σας παρουσιάσαμε, σε αυτά που σας είπαμε με δύο λόγια, να τα δείτε και στην πράξη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαρά μας. Εννοείται αυτό. Χαρά μας. Να είστε καλά. Γεια σας, λοιπόν.